Πάμε και το επόμενο. Ας πω τώρα το επόμενο κομμάτι. Δεν ξέρω. Όχι πολλά. Μόνο του! Μην τσακώνεστε, θα σας χωρίσω. Γιατί? Δεν το θέλω. Λοιπόν, τσακώνονται κύριε και από διπλανά τραπέζια. Που έχει τίποτα μάλλον να τραπευτούνε. Πράγματι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε... ξέρετε, έχετε ζήσει εσείς ή κάποιος έτσι δικό σας και το έχετε νιώσει και τι είναι κρίση πανικού, ρε παιδί μου. Δώστε μου χέρια, δεν πειράζει. 10, 11, 12, όσο μετράω, αυξάνεται. 12, σήκωσέ το, σήκωσέ το. 13, ωραία, να ξέρετε ότι η διπλανή σας είναι χειρότερη αυτή που το λένε. Είναι πιο χάλια. Εγώ είχα από πάρα πολύ μικρός, από τα 15 μου πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Διαβάζω πάρα πολύ, διάβασα πάρα πολύ, δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Πάντα ήθελα να γράψω ένα τραγούδι που να έχει να κάνει με τις κρίσεις πανικού. Πριν από κάτι χρόνια, πριν από 3 χρόνια, έκανα και ένα επεισόδιο κατάθλιψης, έτσι λίγο βαρύ. Λίγο βαρύ. Έχασα 16 κιλά σε 14 μέρες. Άλλη θα παρακάλεγα. Θα ξαναπήγες, βέβαια. Θα ξαναπήγες, πήρα και λίγο παραπάνω, πολύ χαρούμενος. Δεν κάνω καμία τίγα μακριά. Λοιπόν, προσπαθεί ο Αποστόλης να με στεναχωρήσει με χώρες μου και χάσω λίγα κιλά, δεν μου κάνει το κοστούμ. Δεν μου βγάζει το σαχάκι. Δεν το βάζει μαύρο. Κόφι. Εσύ γι' αυτό φοράς άσπρα. Δεν έχω ανάγκη. Πάμε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ήθελα πάρα πολύ να γράψω ένα κομμάτι. Προσπαθούσα πάντα να το γράψω όταν ήμουν σε αυτή τη φάση όμως και μου βγαίνει λίγο διάφανα κρίνα, κλεμμένο. Λίγο μαυρίλα. Δεν ήταν το κομμάτι αυτό που θα έπρεπε. Κάποια στιγμή πέρυσι μετά από έτσι, έκανα μετά από μια πολύ δύσκολη φάση ένα ωραίο build-up. Μου έρχεται και γράφει το επόμενο κομμάτι. Αυτό λέγεται Σερωτονίνη και είναι έτσι ένα πιο χαρούμενο πράγμα που έχει να κάνει. Ένα πιο. Πες το μωρέ. Να πούμε το κομμάτι λοιπόν, ας πούμε το κομμάτι θα έλεγα. Να προχωρήσουμε τη διαδικασία αυτό. Δεν θα μας ενοχλεί. Λίγο να παίξουμε τη διαδικασία, να πάμε λίγο κατά και συνέχεια. Δεν πήρε τα φάρκια σήμερα. Δίχως πώς και γιατί, άλλη μια υποτροπή, άλλη μία άλλη φορά, όπως πριν έτσι και τώρα θα τη βγάλεις καθαρή. Ένα αίσθημα πνιγμού, ένα χάδι πανικού, μια σάλι, ένα χάλι, ένα συμπόνο στο κεφάλι, ένα ορίστο του. Κάποιος μέσα σου τη σπάει, κάποιος σου τη δίνει. Νιώθεις πως θα κάνεις, φοβάσαι μη πετάξεις. Αν δεν με έκανες ποτέ, τώρα πως θα το κάνεις. Ένα πλάκωμα στο στήθος, ένα μουδιασμένο ύφος, ανεβαίνουν οι στιγμοί. Κόβε την αναπνοή και δεν βγαίνει η κραυγή. Σκέψεις χίλιες τρελές, μήπως φταίει το χτες. Τρέχει κρύος, υδρότας, φύριγμα μιας κάποιας νότας. Δεν θέλει να βγει. Άκουσε και τρίβει, σε ροτομίνει. Κάποιος μέσα σου τη σπάει, κάποιος σου τη πίνει. Νιώθεις πως ανάβεις, φοβάσαι μη πετάνεις. Να δε φέρνανες ποτέ, τώρα πως θα το κάνεις. Προστάτε να πετάνετε από πριν. Ένα
Καλή συνέχεια.